σε αυτή τη διδακτική ενότητα θα ασχοληθούμε με τη δομή επανάληψης για. Είναι η δομή επανάληψης η οποία χρησιμοποιείται περισσότερες από κάθε άλλη δομή επανάληψης και έχει μεγάλες ομοιότητες, πάρα πολλές ομοιότητες με την όσο. Λοιπόν, σκοπός της δομής επανάληψης αυτή είναι να ελέγχεται καλύτερα το πλήθος των επαναλήψεων. Σαν εισαγωγή μπορώ να δώσω ένα το εξής παράδειγμα. Στα μαθηματικά αρκετά φτάνουμε σε κάποιους συμβουλισμούς τέτοιας φύσεως και λέμε ότι αυτό εδώ ισούται με το σαν. Αυτό εδώ για παράδειγμα ερμηνεύεται σαν ένα άθροισμα των αριθμών μέχρι το νη. Επειδή στα μαθηματικά έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, επινοήθηκαν πάρα πολύ εύκολα μια δομή επανάληψης η οποία εκφράζει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ξεκινήσω καταρχήν από τη γραμματική και τη σύνταξη αυτής της δομής επανάληψης. Αυτή έχει για μεταβλητή από έκφραση μέχρι έκφραση. Οπα. Μέχρι και με βήμα πάλι μια έκφραση. Εδώ εκτελούνται πράξεις και εδώ τέλος επανάληψης. Το τι σημαίνει μεταβλητή και έκφραση και τα λοιπά τα είχαμε πει στη γραμματική της γλώσσας σε ένα βιντεάκι που προηγήθηκε. Εδώ πέρα τώρα πρέπει να γίνεται η αναφορά της έκφρασης εδώ, γιατί η αρχική τιμή, καθώς επίσης η τιμή στην οποία θέλουμε η μεταβλητή αυτή εδώ πέρα να φτάσει, είναι αποτέλεσμα κάποιων πράξεων. Τι πρέπει να ισχύει εδώ πέρα? Πρέπει οι εκφράσεις, ο τύπος των αποτελεσμάτων των εκφράσεων, το κόκκινο βάζω, να είναι ίδιος με την μεταβλητή. Κοινώς εδώ πέρα, επειδή μιλάμε για αριθμίσιμα πράγματα, συνήθως η μεταβλητή αυτή πρέπει να είναι αριθμητική, γιατί οι εκφράσεις, τα αποτελέσματα πρέπει να είναι αριθμητικά ώστε να μεγαλώνουν, χωρίς να μπορεί κάποιος να αποκλείσει λογικά ότι μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει και με χαρακτήρες, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν χρησιμοποιείται, δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ. Τώρα, ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι όταν αυτή εδώ πέρα η έκφραση έχει, είναι σταθερά με τιμή το 1, τότε αυτό εδώ το κομμάτι είναι προαιρετικό και δεν αναγράφεται καθόλου. Αν τυχόν δηλαδή στη συνέχεια δούμε μία δομή επανάληψης για η οποία δεν φέρει το με βήμα έκφραση, τότε υποθέτουμε το βήμα θα είναι 1. Λοιπόν, αυτό θα το δούμε λίγο πιο παραστατικά τι γίνεται, ας πούμε πως λειτουργεί αυτή η πράξη. Θα τα ονομάσω αυτά για I συνήθως, από, θα βάλω εδώ α αρχική τιμή, μέχρι νη με βήμα β πράξης και τέλος επανάληψης. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Το I με αρχική τιμή το α μέχρι να περάσει την τιμή νη θα εκτελεί αυτές τις πράξεις.
ηλεκτρική αναμεταφορά της λοιπόν. Το I από την τιμή α, με αρχική τιμή το α, μέχρι να περάσει την τιμή του νη, θα εκτελούνται αυτές οι πράξεις. Αυτό σημαίνει ότι το I θα αυξάνεται και θα αυξάνει τον εαυτό του κατά βήμα, β. Αυτό για ένα διάγραμμα ροής που θα ήταν πολύ εύκολο να καταλάβουμε, και ενώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι το μετατρέπουμε και σε όσο, θα ήταν έτσι. Α, αρχική τιμή, μετά αυτή εδώ πέρα η εντολή είναι έτσι, καταλήγουμε σε ένα ρόμβο στον οποίο προϋποθέτει ότι αυτή εδώ πέρα η ανισότητα όταν ισχύει, τότε το αληθής του θα μας οδηγεί στις πράξεις και μετά στο τέλος της πράξης αυτής θα εκτελείται μία εντολή τέτοια, I συν β, η οποία θα επιστρέφει ξανά στην αρχή. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι ψευδής, τότε θα οδηγούμαστε κάποια στιγμή στο τέλος του αλγορίθμου. Λοιπόν, τι γίνεται, βασική προϋπόθεση εδώ πέρα τι είναι? Βασική προϋπόθεση είναι το α να είναι μικρότερο ίσο του νη και το β να είναι θετικός αριθμός. Λοιπόν, καθώς επίσης το α και το ν και το β να έχουν τον ίδιο τύπο με την μεταβλητή I. Πάμε παρακάτω. Αυτό όμως θα μπορούσε να γίνει και ως εξής. Το γιά μας παρέχει τη δυνατότητα να δούμε και να κάνουμε μια δομή επανάληψης και με αυτόν τον τρόπο. Εάν υποθέσουμε ότι το α είναι μεγαλύτερο μάλλον ίσο του νη και το β είναι αρνητικός αριθμός, πάλι αυτό εδώ πέρα θα μπορούσε να λειτουργήσει. Βέβαια σε αυτή την περίπτωση θα γράφαμε το ίδιο, μόνο που θα αλλάζαμε τη συνθήκη. Θα λέγαμε όσο το I εξακολουθεί και είναι μεγαλύτερο ίσο του νη, αληθής θα έπαιρνε το β, εφόσον θα ήταν αρνητική η τιμή του, το I θα μειωνόταν όλη την ώρα και θα είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, και αυτό λοιπόν μπορούμε να το κάνουμε εδώ πέρα. Τώρα τι γίνεται όμως? Το γιά έχει την εξής παράξενη, πάρα πολύ παράξενη ιδιότητα. Λοιπόν, εγώ θα αποδώσω αυτό το παράδειγμα ως εξής. Έστω ότι για I από 1 μέχρι 10 με βήμα μείον 1 πράξεις, τέλος επανάληψης. Το βιβλίο πολύ έξυπνα προσπαθεί να αποφύγει οποιαδήποτε μετατροπή του γιά σε ένα διάγραμμα ροής. Για κοιτάξτε εδώ πέρα τι θα γίνει. Εδώ τώρα στο ρόμβο τι θα γράψουμε? Έχω το 10, το I, όσο το I είναι μικρότερο ίσο τέτοιο, αληθής, λοιπόν θα εκτελούνται οι πράξεις και εδώ πέρα θα εκτελείται η εντολή I παίρνει την τιμή I μείον 1. Όχι, πάει εδώ και αυτό το ψευδής του. Τι συμβαίνει εδώ πέρα τώρα? Πόσες φορές θα εκτελεστεί αυτό? Αυτό σύμφωνα με το διάγραμμα ροής θα εκτελεστεί άπειρες φορές, έτσι δεν είναι? Έτσι φαίνεται. Αλλά τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Η δομή επανάληψης για δεν εκτελείται καμία φορά. Το ίδιο θα συμβεί και για μια περίπτωση τέτοιας φύσεως. Για I από 10 μέχρι, το από να βάλω, μέχρι 1 πράξεις, τέλος επανάληψης.
Λοιπόν, κοιτάξτε, για i από 1 μέχρι 10 μπορούμε να το μεταφέρουμε εδώ πέρα. Η συνθήκη αυξάνεται αυτό κατά 1, ποτέ όμως δεν θα φτάσει, δεν θα περάσει την τιμή 1. Λοιπόν, όλη την ώρα το i θα αυξάνεται, από 10 θα γίνει 11, 12 κτλ. Έτσι, αν τυχόν το έχουμε σαν διάγραμμα ροής στο μυαλό μας, θα λέγαμε ότι η γιά θα εκτελείται άπειρες φορές. Ενώ στην πραγματικότητα, η γιά όταν έχουν παράλογες συνθήκες, δεν εκτελούνται ποτέ. Δηλαδή, παράλογες τι εννοώ? Εννοώ το α να είναι μικρότερο ίσο του β, του νη, συγγνώμη, και το β να είναι αρνητικός αριθμός. Ή το α να είναι μεγαλύτερο ίσο του νη και το β να είναι θετικός αριθμός. Δεν είναι παράλογα. Και στις δύο περιπτώσεις αυτές, 0 φορές θα εκτελούνταν. Αλλά εμείς με εμάς το διάγραμμα θα είχαμε την εντύπωση ότι θα εκτελούνταν άπειρες φορές. Λοιπόν, αυτό είναι το παράλογο που συμβαίνει με το βιβλίο. Και πολλοί καλοί μαθητές, οι οποίοι είχαν καταλάβει την ουσία του προγραμματισμού, χάνανε το νόημα, χάνανε μονάδες από αυτή την ιστορία. Πάντα σε περίπτωση που παρατηρούμε ότι έχουμε παράλογες τέτοιες αναφορές, θα ξέρουμε ότι δεν εκτελείται ποτέ, γιατί ποτέ δεν θα φτάσει σε αυτή την τιμή. Η μοναδική περίπτωση στην οποία η δομή επανάληψης για θα εκτελεστεί άπειρες φορές είναι όταν το βήμα έχει την τιμή 0. Θα δούμε τώρα κάποια παραδείγματα εδώ πέρα. Πού είναι, μισό λεπτό. Λοιπόν, έχουμε και λέμε εδώ πέρα. Έχουμε εδώ μία επανάληψη για i από 1 μέχρι 10 με βήμα 1. Και θα εκτυπωθούν, όπως είπαμε, 10 φορές στο γεια σου κόσμο. Θα κάνουμε και την εξής περίπτωση. Θα πούμε, αρχική τιμή θα βάλουμε και θα πούμε ότι το i από 1 μέχρι 10 με βήμα μείον 1. Να δούμε τι θα γίνει. Δεν θα εκτελεστεί ποτέ, ορίστε το αποτέλεσμα. Τώρα να δούμε με βήμα 10, από 10 μέχρι 10 με βήμα 1, να δούμε τι θα γίνει. Μία φορά, μάλιστα, ισχύει, είναι μικρότερο ίσο. Για να δούμε με θετικό βήμα τι θα συμβεί. Και εδώ επίσης μόνο μία φορά θα εκτελεστεί, αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Για να δούμε από 10 μέχρι 1 με βήμα 1. Αυτό, ας θυμηθούμε ότι είναι με διάγραμμα, άμα το μετατρέπω, θα εκτελούνται άπειρες φορές, ενώ εδώ πέρα τι θα γίνει? Τίποτα, καμία εκτέλεση. Λοιπόν, και τώρα πάμε σε κάτι άλλο. Να δώσουμε ένα βήμα εδώ από 1 μέχρι 10 με βήμα 2. Πόσες φορές θα εκτελεστεί? Θα εκτελεστεί 5 φορές. Δηλαδή 10 διά 2, 5. Για να δούμε, άμα εκτελέσουμε το βήμα 3, θα είναι 10 για 3, λογικά θα γίνει 3,3, 3 φορές, για να δούμε, 4. Οπότε θα στρογγυλοποιείται η τιμή προς τα πάνω κάθε φορά που διαιρείται. Και τώρα να πάμε στην εξής περίπτωση που είχαμε αναφέρει. Τι θα συμβεί εάν τυχόν αλλάξουμε το β? Εδώ πολύ έξυπνα το πρόγραμμα προϋποθέτει ότι εδώ πέρα κάτι δεν θα τερματίσει ποτέ, η μοναδική περίπτωση στην οποία το βήμα δεν κάνει να είναι 0. Λοιπόν, υπάρχει και όμως και άλλη μια περίπτωση στην οποία μπορούμε να ξεγελάσουμε εμείς το πρόγραμμα αυτό. Ας θεωρήσω εδώ πέρα 10 και αν κάνω την τιμή, γράψε i. Θα παρατηρήσουμε 10 εκτυπώνεται. Τι θα συμβεί όμως εδώ πέρα, εάν τυχόν εγώ πάλι βάζω στο 10
την τιμή 11. Μπορώ έτσι με αυτόν τον τρόπο να επηρεάσω τη δομή επανάληψης. Ναι, και την επηρέασα. Είδατε, εκτελέστηκε μία φορά. Δηλαδή, τοποθέτησα τερματική τιμή κάτι μεγαλύτερο από τον νη που θα το περάσει και με αυτόν τον τρόπο η δομή επανάληψης κατάφερα να την κάνω να εκτελεστεί μόνο μία φορά. Εάν τυχόν εδώ πέρα βάζω I, παίρνει την τιμή 1, τι θα συμβεί? Καλά καταλάβατε, το πρόγραμμα αυτό θα εκτελείται άπειρες φορές, γιατί κάθε φορά που θα εκτελείται θα αρχικοποιείται το I. Είναι επίσης μια περίπτωση στην οποία μπορεί να εκτελεστεί το πρόγραμμα άπειρες φορές χωρίς να έχει βλέψει κάποια στιγμή να σταματήσει. Και το κλείνω εδώ πέρα.